ως υπολογισμό για το μέλλον έχουν πάρει τις ασφαλιστικές εισφορές που αναμένεται να καταβληθούν και τις συντάξεις που αναμένεται τις εισφορές που αναμένεται να εισπραχθούν και τις συντάξεις που αναμένεται να καταβληθούν. Αγνοούν καθ' ολοκληρία τόσο την περιουσία όσο και τις αποδόσεις της περιουσίας. Ναι, αυτό είναι πρωτοφανές. Αυτό σημαίνει στην πράξη. Σημαίνει ότι στηρίξανε μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις ορίων ηλικίας σε μελέτες οι οποίες είναι όχι απλώς αντιεπιστημονικές, αλλά θα έλεγα να το πω έτσι για τα σκουπίδια. Είναι βασικός κανόνας. Στην καινούργια σας θέση, όταν το θέτετε αυτό το θέμα, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σας. Θα τις επαναλάβουμε τις μελέτες. Θα αποκαταστήσετε. Θα τις επαναλάβουμε τις μελέτες για να δούμε με πραγματικά στοιχεία τι πρέπει να γίνει. Οι μελέτες αυτές είναι τελείως αντιεπιστημονικές. Δεν έχουν βάση. Ποιος τις έκανε? Εγώ ρώτησα ακριβώς, γιατί έμεινα κατάπληκτος. Γιατί όπως ξέρετε, το ίδιο έχω κάνει μελέτες παρόμοιες. Και ρώτησα ποιος τις έκανε, πού βρήκατε αυτές τις παραδοχές. Μου παρουσίασα λοιπόν ένα έγγραφο της Τρόικας που έχει τις παραδοχές τις οποίες έλαβαν υπόψη. Από τις παραδοχές αυτές είναι καθοδήγηση της Τρόικας. Και μάλιστα κάποιος κύριος Καρόνε, ονόματι, ήταν εδώ. Και βάσει αυτών των παραδοχών γίνανε οι μελέτες. Οι οποίες, επαναλαμβάνω, είναι τελείως απαράδεκτες. Και απορώ πώς τις έχουν δεχτεί. Εδώ οι δικοί μας. Ωραία, λοιπόν, να το πούμε αυτό. Κάτσε τώρα να πούμε και κάτι παράλληλο. Αυτό. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος το κομμάτι της κυβερνητικής πολιτικής που λέει όχι πρόορες συντάξεις, να κάνουμε ένα σουλούπα μας σε αυτό το κομμάτι με τις χείρες, τις διπλές, όλα αυτά τα πράγματα. Ρωτάνε, τώρα ξέρεις τι γίνεται, χαμός, ναι, ε. Ναι. Για εξήγησέ μας τα γενικά. Να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Επειδή το τελευταίο διάστημα έχει πάρει διάσταση το θέμα των χειρών, ναι, για τις χείρες, χείρες, που στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο χείρες, είναι και χείροι. Αλλά επειδή, ναι, είναι λίγοι. Είναι λίγοι. Εντάξει, αλλά συγγνώμη, δηλαδή, να κυριολεκτούμε. Ισότητα. Μην γελάτε, παιδιά, για τις χείρες είναι. Η ισότητα των φύλων πρέπει να. Εκεί δεν υπάρχει. Κάνουμε τη διευκρίνηση. Ναι. Είναι λοιπόν κατά το 95% χείρες. Α, γεια σου. Λοιπόν, εδώ τι έχει προκύψει τώρα. Έχει προκύψει τι. Α, είναι και δεν είδα, Γιάννη. Καλά. Καλό είναι για σα, δεν είναι και δεν είναι. Τι έχει προκύψει τώρα εδώ. Ο νόμος ο 3865 είναι μνημονιακός νόμος του 2010. Ναι. Σταμάτησε από εκεί και πέρα να εκδίδονται συντάξεις για τις χείρες διαρκώς, εφόρου ζωής. Εκδίδονται συντάξεις που ισχύουν για 3 χρόνια, όχι παραπάνω. Ναι. Μετά τη λήξη της τριετίας επανεξετάζονται οι συντάξεις. Επανεξετάζεται κυρίως αν η χείρα δουλεύει ή παίρνει άλλη σύνταξη. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν υπάρχει περικοπή. Αν είναι πάνω. Είτε από το δημόσιο είτε από το ιδιωτικό. Θα το πω τώρα. Ναι, καταρχήν ο νόμος ισχύει γιατί είναι δύο νόμοι. Ο 3863 για τον ιδιωτικό τομέα, ο 3865 για το δημόσιο τομέα και οι δύο νόμοι του 2010. Και οι δύο νόμοι έχουν πρόβλεψη ότι οι συντάξεις χειρίας ισχύουν για 3 χρόνια. Και με τη λήξη της τριετίας επανεξετάζονται. Εάν η γυναίκα είναι πάνω από 65 ετών και εργάζεται ή παίρνει άλλη σύνταξη, έχει περικοπή 30%. Εάν εργάζεται πάλι ή παίρνει άλλη σύνταξη και είναι κάτω από 65 ετών, έχει περικοπή 50%. Όποια από τις δύο επιλέξεις. Ναι, θα σου πω τώρα. Σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ, καλώς μέχρι τώρα, κάθε φορά που έβγαζε σύνταξη και που βγάζει σύνταξη, γράφει ότι η σύνταξη αυτή ισχύει για 3 χρόνια και μετά τη λήξη της τριετίας επαναλαμβάνει τη διάταξη του νόμου. Και ήκοθεν τις επανεξετάζει. Ναι. Η τριετία, όπως καταλαβαίνετε, από το 10 έληξε το 13. Mm-hmm. Επομένως, όλες αυτές οι συντάξεις από το ΙΚΑ, κυρίως οι περισσότερες, η μεγίστη πλειονότητά τους, έχουν επανακριθεί και δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα για το ΙΚΑ. Ναι. Το Γενικό Λογιστήριο όμως δεν εφάρμοσε τον νόμο. Έβγαλε τη σύνταξη. Για τη σύνταξη του δημοσίου τώρα λέμε. Ναι, πάμε τώρα στις συντάξεις χειρίας του δημοσίου. Nice. Μόνο του δημοσίου. Είναι 112.000 άτομα. Για τις περιπτώσεις αυτές, το Γενικό Λογιστήριο έπρεπε το 2013, που έλυγε η τριετία, να επανεξετάσει τις συντάξεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν έκανε τίποτα. Και έφτασε το 15 και έκανε την επανεξέταση. Και έρχεται τώρα, εδώ και ένα μήνα έχει αρχίσει και στέλνει σημειώματα, στις 112.000 παρόμοιες κατηγορίες χειρών που έχουν σύνταξη από το δημόσιο και τους λέει, ελάτε να μου κάνετε υπεύθυνη δήλωση, εάν εργάζεστε, εάν έχετε άλλη σύνταξη, για να κάνω τις περικοπές. Εάν δεν έρθετε, θα κάνω μόνος μου τις περικοπές. Είναι μια δουλειά δηλαδή, την οποία εμείς την έχουμε κληρονομήσει. Δεν είναι δική μας δουλειά. Εντάξει. Είναι δουλειά από το 13. Ωραία, τώρα και είναι. Να μάθω ο κόσμος τι είναι τώρα. Σωστό. Δεν σας ούτε κάνει σε αυτήν για ένα μήνα που είσαι πάνω. Σωστό. Ναι. Αλλά επειδή έχει γίνει μια σύγχυση και λέει μας κόψατε τη σύνταξη κτλ., το διευκρινίζω ότι αυτή είναι δουλειά που έπρεπε να γίνει το 13. Και δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε,
Μιλώ πάντοτε για το κομμάτι του δημοσίου, γιατί για το ΙΓΑ δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά για το κομμάτι του δημοσίου υπάρχει. Καταλαβαίνετε μισό, τώρα. Επειδή κάπου, βλέπω εδώ κάποιες δηλώσεις σας. Εάν η γυναίκα στο δημόσιο, επειδή πέθανε ο άντρας της, παίρνει τη σύνταξη χειρίας από το δημόσιο και την εισπράττει κανονικά, ναι, τότε τα χρόνια που δουλεύει, όσο διάστημα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Θα το πω τώρα. Χάνονται. Ναι, ναι, θα το πω τώρα. Αυτό. Ναι, ναι. Ασφαλιστικά ναι, χάνονται. Ναι, ναι, θα σας το πω τώρα. Αυτό είναι γενικότερο θέμα. Βέβαια, δεν αφορά μόνο αυτή την κατηγορία. Αφορά όλες τις ισχύες και καλά κάνεις και το θέτεις για να το πούμε να το καταλάβουν όλες. Έτσι. Αλλά να τελειώσω αυτό που έλεγα πριν από λίγο. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν έρχεται και τη ΔΕΗ τη γυναίκα, κάνε μου δήλωση, διότι από το 13 και πέρα πρέπει να ανακαθορίσω τη σύνταξή σου, η γυναίκα θα υποστεί αναδρομική μείωση τώρα. Από το 13. Έτσι. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Το ΙΚΑ δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, γιατί το ΙΚΑ έκανε καλά τη δουλειά του. Το δημόσιο έχει πρόβλημα. Γιατί καθυστέρησε πάρα πολύ να εφαρμόσει τον νόμο. Παιδί μου, είναι μια γιαγιά τώρα που παίρνει από τον ΟΓΑ και από το δημόσιο. Πέθανε ο άντρας, ήταν δημόσιο υπάλληλο. Εφόσον είναι του δημοσίου, είναι υποχρεωμένη να κάνει δήλωση. Να κάνει δήλωση. Ναι, τη έστειλε τώρα το Γενικό Λογιστήριο, έστειλε ένα κείμενο υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να το υπογράψει για να το στείλει. Εάν είναι σε αυτά τα δύο ταμεία, δεν έχει υποστεί μείωση ως τώρα, όχι έτσι. Όχι, αν είναι του δημοσίου η σύνταξη χειρίας, δεν έχει υποστεί τίποτα. Διότι δεν έχει αυτή τη στιγμή, το Γενικό Λογιστήριο δεν ασχολήθηκε με το θέμα. Και έρχεται και ασχολείται με τα τώρα. Προφανώς οι άνθρωποι δεν είχαν μηχανογραφική υποστήριξη, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως είναι τώρα. Τώρα, πρόσεξε αυτό που είπε ο Γιώργος εδώ. Υπάρχει ένα θέμα. Παλιό. Δεν είναι τωρινό. Πρόσεξε. Είναι μια νομοθεσία η οποία είναι παλιά και λέει το εξής. Εάν έχεις συντάξεις από το δημόσιο, μία σύνταξη εκχειρίας και δεύτερη σύνταξη, ή να το πω αλλιώς, εάν έχεις μία σύνταξη χειρίας και ταυτόχρονα δουλεύεις στο δημόσιο, μια γυναίκα είναι η ίδια υπάλληλος του δημοσίου και έχει πληρώνει. Έχει από το ΙΚΑ. Και έχει πάει. Α, το ΙΚΑ. Για το δημόσιο λέμε τώρα. Αυτό το κόμμα πολλές είναι για το δημόσιο. Το ΙΚΑ έχει τελειώσει. Το ΙΚΑ έχει ναι, τελειώσει. Πάμε στο δημόσιο τώρα. Μία γυναίκα δουλεύει στο δημόσιο. Ναι. Είναι εργαζόμενη στο δημόσιο. Πληρώνει την εισφορά της και είναι ο χρόνος τρέχει. Ταυτοχρόνως η γυναίκα αυτή, επειδή πέθανε ο άντρας της, δεν ήξερε και πήρε σύνταξη χειρίας. Τι λέει ο νόμος τώρα εδώ. Παλιός νόμος αυτός. Λέει το εξής, ότι εάν εισπράττει σύνταξη χειρίας, εκμεταβιβάσεως δηλαδή σύνταξη, ναι, τα χρόνια στη διάρκεια των οποίων δουλεύει η ίδια χάνονται. Ό,τι ύψος και να έχει η σύνταξη χειρίας. Θα πρέπει να αναστείλει την ίσπραξη τη σύνταξη χειρίας για να μετράνε τα χρόνια. Δηλαδή, αν τα τελευταία 10 χρόνια μια γυναίκα που δεν έπαιρνε χειρίες του άντρα της, και πάει να πάρει τη σύνταξη τη δική της, θα τη πούνε η κυρία μου. Μείον 10 χρόνια που κινδυνεύει, αν έχουμε μείον 10 χρόνια, να μην συμπληρώνει τις προϋποθέσεις. Σοβαρότατο. Και επειδή δεν το ξέρουν και έπρεπε από παλιά, δεν είναι τωρινό θέμα αυτό βέβαια, είναι παλιά ιστορία, δεν το ξέρουν. Πολλές γυναίκες έρχονται την τελευταία στιγμή και σου λένε πήγαμε να πάρουμε τη σύνταξή μας και μας έχουν κόψει 10-15 χρόνια. Είναι άδικη νόμη, μνημονιακή. Αυτό δεν είναι μνημονιακός νόμος, είναι παλιά ιστορία. Αλλάξτε τους, παιδιά. Ναι, εντάξει, θα αλλάξουν. Αυτά θα αλλάξουν. Όπως επίσης, μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται. Χθες είχα στο γραφείο μου μία φοβερή περίπτωση. Λέει ο νόμος ότι για να πάρεις μειωμένη σύνταξη, αυτό είναι για το ΙΚΑ τώρα, για να πάρεις μειωμένη σύνταξη θα πρέπει τα τελευταία 5 χρόνια να έχεις τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης τον κάθε χρόνο. Όχι 500, 100 τον κάθε χρόνο. Έχω λοιπόν μία περίπτωση χθες ενός που έχει 30 χρόνια ασφάλισης, 30 χρόνια πληρώνει ο άνθρωπος, και επειδή ένα χρόνο είχε τα 4 χρόνια 250 ένσημα τον κάθε χρόνο και ένα χρόνο είχε 95 ένσημα. Για 5 ένσημα που του λείπουνε δεν του δίνουν σύνταξη και του λένε θα πάει στα 67. Αυτό είναι τραγελαφικό. Και αυτό δεν είναι μνημονιακός νόμος, είναι παλιά ιστορία. Ναι, αυτό. Ναι. Θα καταργηθεί αυτό, δεν μπορεί να μείνει. Έτσι, είναι πράγματα απίθανα. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν πάνω από 40 τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες θα τις μαζέψουμε όλες και σε ένα χρονικό διάστημα 2-3 μηνών θα καταθέσουμε ειδικό νομοσχέδιο για αυτές τις περιπτώσεις. Ρωμανιά, 2 λεπτά τώρα, πέραν το μεμονωμένο. Είναι μία γιαγιά η οποία παίρνει σύνταξη δημοσίου. 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 Ο άντρας ήταν δημόσιο και πέθανε και παίρνει και από τον ΟΓΑ μια σύνταξη. Αυτή τώρα θα κληθεί. Θα κληθεί να κάνει υπεύθυνη δήλωση. Να κάνει υπεύθυνη δήλωση. Ότι παίρνει σύνταξη. Ναι. Υπάγεται στην κατηγορία το ότι παίρνει σύνταξη. Αν η γιαγιά είναι πάνω από 65 ετών, θα πρέπει να επιλέξει ποια από τις δύο συντάξεις θα περιοριστεί. Μία από τις δύο θα περιοριστεί. Αν είναι πάνω από 65, 30%. Ναι. Αν είναι κάτω από 65, 50%. Μία από τις δύο θα περιοριστεί. Θα περιοριστεί και αναδρομικά, θα τις δείσουν και λεφτά πίσω. Αν είναι η σύνταξη του δημοσίου, ναι. Θα τις πούνε από το 13 και πέρα γίνεται η αναπροσαρμογή. Άρα, μάλλον θα πρέπει να επιλέξει την άλλη.
Θα πρέπει να επιλέξει, προφανώς να πάρει τη μεγαλύτερη και να επιλέξει να γίνει περικοπή από τη μικρότερη. Μάλιστα. Και τι φταίει αυτή, επειδή άργησε το δημόσιο να κάνει. Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ λογικό. Τι φταίει αυτή. Υπάρχει μία σκέψη, εντάξει, αλλά επειδή οι συντάξεις του δημοσίου δεν υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Ναι. Στο Υπουργείο Εργασίας υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, τι θα γίνει με αυτές τις ρυθμίσεις, γιατί καθυστερούν για τα ασφαλιστικά ταμεία αυτά που έχετε αναγγείλει, που έχετε εξαγγείλει, που έχει πει ο κ. Στραντούλης, τι θα γίνει με αυτά. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τα νομοσχέδια. Οι τρύπες μεγαλώνουν στα ταμεία, ναι, το ξέρετε κάτι. Όχι. Όσο αργείτε. Όχι. Τα ταμεία, σας το έχω πει και άλλη φορά. Πρέπει να κάνουμε για τα ταμεία να κάνουμε μία διάκριση. Αν έχουν ρευστότητα ή αν έχουν περιουσία για το μέλλον. Τα ασφαλιστικά ταμεία τώρα ρευστότητα έχουν. Υπάρχουν ταμεία που έχουν. Όχι. Ναι. Λέω για τις ρυθμίσεις για αυτούς που χρωστάνε. Αυτό είπα. Αυτό το είπαμε πριν από λίγο. Ναι, έχει φύγει το σχετικό κείμενο από εμάς. Θα κατατεθεί μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών και για τις ρυθμίσεις. Αργεί, κύριε Ρωμανίδη. Νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα θα κατατεθεί. Για να λοιπόν, κύριε Μπαλάφων, πώς τα βλέπετε εδώ.